Κρίστοφερ Μακέι πιστεύει ότι η εισαγωγή της ζωής στον Άρη είναι υποχρέωση των ανθρώπων, μια και είναι τα πιο εξελιγμένα όντα στη Γη. Πιστεύω ότι απλές μορφές ζωής και μικρόβια θα υπάρχουν σε κάθε πλανήτη που έχει νερό και μοιάζει έστω και λίγο με τη Γη. Η ζωή μπορεί να υπάρξει παντού, αλλά η ευφυΐα είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι η ευφυΐα είναι τόσο σπάνια που μπορεί να είναι μοναδική στη Γη. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να εγκαταλείπαμε την ευφυΐα μας και να δρούσαμε σαν οποιοδήποτε άλλο ζώο. Πρέπει να σκεφτόμαστε το ρόλο μας σαν ευφυή πλάσματα στην κοινωνία και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Και νομίζω πως η απάντηση είναι να εξαπλώσουμε τη ζωή πέρα από τα σύνορα της Γης. Και μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Είναι ένας στόχος αντάξιος του είδους μας. Θα είναι σαν να χτίζουμε πυραμίδες και καθεδρικούς ναούς. Είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο υπόλοιπο σύμπαν. Ο Άρης θα είναι σαν όλα τα σύνορα που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος, προκλητικά και φιλόξενα, αλλά και επικίνδυνα. Αλλά τι θα ήταν αυτό που θα οδηγούσε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ένα ταξίδι που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο σε ένα μακρινό πλανήτη? Μια απάντηση μπορεί να βρεθεί μέσα από τα ίδια γεγονότα της Αμερικανικής ιστορίας. Στον 19ο αιώνα, μια ιδέα κυρίευσε τους ανθρώπους αυτής της χώρας και τους έστειλε κατά χιλιάδες προς τη Δύση με βαγόνια τρένου. Και δεν πήγαιναν μόνο για να βρούνε την προσωπική τους τύχη, αλλά κατάλαβαν ότι θα συμμετείχαν σε κάτι πολύ σπουδαίο, την ίδρυση ενός υπηρετικού έθνους που θα βασιζόταν στις αρχές της προόδου και της ελευθερίας. Πιστεύω ότι όταν πολύ σύντομα θα είναι τεχνολογικά εφικτή η απήχηση του Άρη, πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να συμμετέχουν παρά τις μεγάλες δυσκολίες. Είμαστε ένα έθνος που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που ήθελαν να δοκιμάσουν την πρόκληση των νέων συνόρων και αν δεν το έκαναν, δεν θα ήταν αντάξιοι των ανθρώπων που τους έφεραν μέχρι εδώ. Γιατί τότε θα μιλούσαμε πλέον για παρακμή, αποσύνθεση και καταστροφή. Ο Ρόμπερτ Ζούμπριν βρήκε τον τρόπο πώς να μεταφέρει σχετικά φθηνά τους πρώτους ανθρώπους στον Άρη, γνωστός σαν ταχεία του Άρη, και είναι μια ιδέα που υιοθετήθηκε από την NASA. Χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική για να εξερευνήσουμε τον Άρη, που χρησιμοποίησαν και οι πρωτοπόροι στη Γη και ήταν ένα εξερευνητικό ταξίδι πρώτα και μετά ακολουθούσε η επίκηση της επικράτειας. Πρώτα, εκτοξεύσαμε στον Άρη ένα μη επανδρομένο όχημα που θα επέστρεφε στη Γη. Πετάει μέχρι τον Άρη και χρειάζεται 8 μήνες για να φτάσει εκεί. Προσεδαφίστηκε στον Άρη και μετά αντλήσαμε από τον αέρα διοξίδιο του άνθρακα. Αναμειγνύοντάς το με λίγο υδρογόνο που είχαμε στείλει από τη Γη, δημιουργήσαμε μια μεγάλη ποσότητα οξυγονικού μεθανίου που είναι προωθητικό πυράβλων. Και έτσι είχαμε ένα όχημα γεμάτο με καύσιμα για την επιστροφή στη Γη που περίμενε στην επιφάνεια του Άρη. Εκτοξεύησε από τη Γη το νέο πύραυλο που στέλνει το πλήρωμα στον Άρη με μεσαίου μεγέθους σκάφους, μια και τους περιμένει εκεί το όχημα επιστροφή στη Γη. Προσεδαφίζονται στον Άρη κοντά στο όχημα. Χρησιμοποιούν το σκάφος τους για τη διαμονή τους στον Άρη για 1,5 χρόνο και μετά επιστρέφουν με το όχημα αυτό στη Γη, αφήνοντας το σκάφος που έζησαν στον Άρη. Κάθε φορά που το κάνεις αυτό, προσθέτεις κι άλλο ένα σπίτι στη βάση στον Άρη, δημιουργώντας την αρχή της πρώτης ανθρώπινης αποικίας. Η μεγάλη απόσταση από τον Άρη σημαίνει ότι λίγες προμήθειες μπορούν να μεταφερθούν εκεί από τη Γη. Έτσι, οι πρώτοι άπικοι θα πρέπει να εξορίξουν τα πρώτα υλικά κατασκευής, να μαζέψουν οξυγόνο και να δημιουργήσουν τροφή από τον ίδιο τον Άρη.
αλλά σύντομα θα μάθουν την τεχνική του να ζήσουν σε ξένο πλανήτη. Ίσως λοιπόν σε 50 χρόνια από σήμερα θα μπορούμε να είμαστε αυτάρκοι στον Άρη και θα μπορούμε να ταξιδεύουμε εκεί σχετικά φτηνά. Και σε αυτό το σημείο είναι που πιστεύω ότι θα αρχίσει η μεγάλη μετανάστευση στον Άρη. Ποιος θα το κάνει αυτό? Ίσως άνθρωποι που ψάχνουν την περιπέτεια, ίσως κάποιοι που θα σταλούν εδώ σαν πρόσφυγες. Μπορεί να είναι και κάποια θρησκευτική οργάνωση που πιστεύει ότι χρειάζεται να δημιουργήσει ένα καινούριο κόσμο. Όταν το ταξίδι είναι εφικτό, ο κόσμος θα ταξιδέψει. Πιστεύω ότι 50 χρόνια μετά από αυτό θα ζουν στον Άρη πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρωποι. Θα ήθελα να ζήσω κοντά στο νερό και να έχω θέατα βουνά. Όπως παραδείγματος χάρη στις ακτές της Ελλάδας ή κοντά στις μεγάλες λίμνες ή στη Μεσόγειο, και δίπλα τους θα έχεις ολόκληρες οροσειρές από βουνά που θα κατευθύνονται προς τη Δύση. Ο συγγραφέας Kim Stanley Robinson φαντάζεται από το σπίτι του στη Βόρεια Καλιφόρνια πώς θα είναι η ζωή στο μεταμορφωμένο Άρη. Αλλά οι εμπνεύσεις για τα μυθιστορήματά του είχαν σαν αφετηρία τις εικόνες από τα υπέροχα τοπία του Άρη που είχαν στείλει στη γη τα Viking. Μου άρεσε ο Άρης σαν τόπος. Μου άρεσε να περνάω τον καιρό μου σε βουνά με υψόμετρο πολύ πάνω από τις γραμμές των δασών και των ερήμων της Αμερικανικής Δύσης. Κι έτσι, όταν έφτασαν τα δεδομένα του Viking, έδειξαν τα απίθανα τοπία του Άρη. Αυτά τα χαρακτηριστικά τράβηξαν την προσοχή μου και σκέφτηκα ότι ήταν ένα υπέροχο μέρος για ταξίδι. Το Viking ανακάλυψε ότι ο Άρης ήταν το όνειρο κάθε τουρίστα. Το Vale Marineris είναι ένα χάσμα μήκους 4 χιλιόμετρων, βάθος 8 και φάρδος 200 χιλιόμετρων και είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το φαράγγι του Grand Canyon. Το Olympus Mons είναι ένα ασβησμένο ηφαίστειο που περιψώνεται 26 χιλιόμετρα πάνω από τις κοιλάδες που το περιτριγυρίζουν. Είναι 3 φορές ψηλότερο από το Everest. Παρόλη την ποικιλία του, ο Άρης είναι μια τεράστια άδεια έρημος. Θα πρέπει να μείνει έτσι? Ο Ρόμπινσον προβλέπει μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων ενός ανέγγιχτου κόκκινου Άρη και αυτών του καταπράσινου Άρη. Η διαμάχη μεταξύ κόκκινου και πράσινου Άρη στα βιβλία μου έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν αγαπήσει τον Άρη όπως είναι τώρα και η ιδέα μετατροπής τους σε γήινες συνθήκες θεωρείται βεβήλωση. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν πολύ ευκολότερο να ζούσαμε στον Άρη αν τον τροποποιούσαμε ώστε να έχει λιγότερο θανατηφόρα ατμόσφαιρα. Έτσι λοιπόν, είναι αναπόφευκτη μια διαμάχη των κόκκινων και των πράσινων. Αργά ή γρήγορα ο Άρης θα μεταμορφωθεί και θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν υπαίθρια όπως κάνουν στη γη, με μόνη διαφορά ότι θα έχουν το 1/3 της βαρύτητας. Νομίζω ότι οι αριανοί του μέλλοντος θα απορούν γιατί κάποιοι θα ήθελαν να ζουν με βαρύτητα 100% όπως βαδίζουμε εδώ στη γη, αντί να πηδάμε από τετράγωνο σε τετράγωνο, όπως κάνει μια γαζέλα ή ένα καγκουρό. Όπου και να επιλέξουν να ζήσουν οι άνθρωποι, στο φεγγάρι, στον Άρη ή ακόμα παραπέρα, ένα είναι σίγουρο. Αν μείνουν μόνιμα, η εμφάνισή τους θα αλλάξει από τη διαφορά της βαρύτητας, του ηλιακού φωτός, του οξυγόνου και άλλων επιρροών. Και μόνο η κατοχή αυτών των ειδών των περιβαλλόντων θα αλλάξουν τους ανθρώπους σε νέα και διαφορετικά είδη. Μετά από μία ή δύο γενιές, άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στο φεγγάρι θα είναι πολλά εκατοστά ψηλότεροι από αυτούς που ζουν στη γη. If they don't...
αν δεν τους ενδιαφέρει να διατηρήσουν το σκελετό τους και τη μυϊκή δομή που έχουν και αντιστοιχεί στη βαρύτητα της γης και πούν ότι εγώ ζω στο φεγγάρι και θα βλέπω τη γη μέσα από βίντεο και ολογραφικά διαγράμματα, σαφώς θα αλλάξουν. Θα γίνουν ψηλότεροι και λεπτότεροι και μετά από κάποιες γενιές θα έχουν αναπτύξει τελείως δικά τους γονότυπα. Very tall and very slender with a minimal musculature. And after a number of generations of that, we may literally find that the genotypes evolve in their own special directions. Είναι πέραν των επιστημονικών δεδομένων να μπορέσουμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί μετά από 10 ή 20 γενναίες. Θα πρέπει να έχεις τη μεγαλύτερη φαντασία από τον Λεονάρντο για να φανταστείς την εμφάνιση των μεταγενεστέρων απίκων των πλανητών. Τελικά θα καταλήξουμε στο πραγματικό σύμπαν του Star Trek. Όπως θα έχετε δει στο Star Trek, πετάνε σε όλο το γαλαξία και συναντούν όλων των ειδών τους εξωγήινους, αλλά βασικά όλοι έχουν δύο χέρια και κάποια περίεργα στοιχεία στα μετωπά. Σε μερικά χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια πιστεύω ότι αυτή θα είναι η εικόνα και η αιτία είναι ότι όλα αυτά τα πλάσματα είχαν τη ρίζα τους στη γη και μετά, ανάλογα με το συγκεκριμένο περιβάλλον που ζουν, θα ακολουθήσουν μια γενετική γραμμή που θα είναι τελείως διαφορετική από κάθε άλλη και θα έχουν την ίδια ρίζα, αλλά θα διαφέρουν σαν τους Βάλκανς και Κλίνγκανς. Θα εισάγουμε διαφοροποίηση στο ανθρώπινο γένος. Η γη έχει γίνει πολύ μικρή για να διατηρήσει την ποικιλομορφία των πολιτισμών. Στη φύση, η ποικιλία είναι το κλειδί για την επιβίωση των ειδών. Και νομίζω ότι έτσι μόνο ο άνθρωπος θα διατηρήσει και θα επεκτείνει τη διαφορετικότητά του από εδώ στο σύμπαν. Είναι ένας στόχος αντάξιος του είδους μας. Θα είναι σαν να χτίζουμε πυραμίδες και καθεδρικούς ναούς. Είναι ένα δώρο που μπορούμε να κάνουμε στο υπόλοιπο σύμπαν. Ο Άρης θα είναι σαν όλα τα σύνορα που έχει αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Προκλητικά και φιλόξενα, αλλά και επικίνδυνα. Αλλά τι θα ήταν αυτό που θα οδηγούσε ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε ένα ταξίδι που θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο σε ένα μακρινό πλανήτη? Μια απάντηση μπορεί να βρεθεί μέσα από τα ίδια γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας. Στον 19ο αιώνα, μια ιδέα κυρίευσε τους ανθρώπους αυτής της χώρας και τους έστειλε κατά χιλιάδες προς τη Δύση με βαγόνια τρένου. Και δεν πήγαιναν μόνο για να βρούνε την προσωπική τους τύχη, αλλά κατάλαβαν ότι θα συμμετείχαν σε κάτι πολύ σπουδαίο, την ίδρυση ενός υπηρωτικού έθνους που θα βασιζόταν στις αρχές της προόδου και της ελευθερίας. Ο Κρίστοφερ Μακέι πιστεύει ότι η εισαγωγή της ζωής στον Άρη είναι υποχρέωση των ανθρώπων, μια και είναι τα πιο εξελιγμένα όντα στη Γη. Πιστεύω ότι απλές μορφές ζωής και μικρόβια θα υπάρχουν σε κάθε πλανήτη που έχει νερό και μοιάζει έστω και λίγο με τη Γη. Η ζωή μπορεί να υπάρξει παντού, αλλά η ευφυΐα είναι κάτι διαφορετικό. Θα έλεγα ότι η ευφυΐα είναι τόσο σπάνια που μπορεί να είναι μοναδική στη Γη. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να εγκαταλείπαμε την ευφυΐα μας και να δρούσαμε σαν οποιοδήποτε άλλο ζώο. Πρέπει να σκεφτόμαστε το ρόλο μας σαν ευφυή πλάσματα στην κοινωνία και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Και νομίζω πως η απάντηση είναι να εξαπλώσουμε τη ζωή πέρα από τα σύνορα της γης. Και μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε.